podcast στον Πολίτη. Δρόμοι που αγάπησα και μίσησα. Όλα είναι δρόμος. Με την Κατερίνα Ηλιάδη. Αυτό είναι το δεύτερο μέρος του podcast με τον Ανδρέα Δημητρίου. Μιλούμε μαζί με τον Ανδρέα Δημητρίου για τους δρόμους του μυαλού, τους δρόμους των συναισθημάτων και της ψυχής. Πώς δημιουργούνται οι καλές και οι κακές σκέψεις? Κοιτάξτε, να ξεχωρίσουμε... Είπατε και πριν να μην ηθικολογήσουμε. Εσείς δεν θεωρείτε ότι υπάρχουν καλές και κακές σκέψεις? Όχι, υπάρχουν. Πώς δεν υπάρχουν? Υπάρχουν. Αν κάνουμε κακές σκέψεις για τους άντρες, προφανώς και κάνουμε. Ναι. Ήθελα να πω όμως ότι... Κοιτάξτε, τα συναισθήματα και η βούλησή μας είναι σε μεγάλο βαθμό ένα σύστημα αξιών που έχει ως προέλευσή του τα αποτελέσματα της συμπεριφοράς της δικής μας, το τι ακούσαμε για αυτά τα πράγματα και το τι μας μαθαίνουν οι άλλοι. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το σύστημα αξιών στην πραγματικότητα είναι, αν θέλετε, η πλευρά της συνείδησης και της ευφυΐας μας, η οποία έχει να κάνει με το τι πρέπει ή τι οφείλουμε να προτιμούμε και να διαλέγουμε και τι οφείλουμε να αποφεύγουμε. Επομένως, προφανώς και κάνουμε κακές σκέψεις. Δηλαδή, αν κάποιος μας έχει δυσαρεστήσει, προφανώς θα κάνουμε κακές σκέψεις. Γι' αυτό τώρα από εκεί και πέρα έρχεται η ηθική, όπως τη διατυπώνει ο νόμος, οι θρησκείες και ούτω καθεξής, που κωδικοποιούν τι είναι επιτρεπτό και τι δεν είναι, για να λειτουργεί μια κοινωνία. Ναι, αλλά ωστόσο ο νους, ο λογισμός, που είναι αποδεκτό να διέπουν τη συμπεριφορά μας και τους κανόνες που δεν είναι αποδεκτό να διέπουν. Ναι, ωστόσο κύριε Δημητρίου, ο νους μας, ο λογισμός μας τρέχει σε αλόκοτους δρόμους, σε αλόκοτα μονοπάτια, δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε, όπως και τα όνειρα. Όχι, μπορούμε να... Κοιτάξτε, για τα όνειρα λίγο. Ναι. Λοιπόν, μπορούμε να τα ελέγξουμε, δηλαδή μπορεί να έρχονται σκέψεις, αλλά μπορούμε να τις ελέγξουμε οι πολλοί άνθρωποι και παρόλο που υπάρχουν μεγάλες ατομικές διαφορές. Κοιτάξτε, ο εγκέφαλος είναι ένα σύστημα αναπαράστασης του κόσμου που βρίσκεται σε διαρκή λειτουργία. Δηλαδή το default mode, δηλαδή η μόνιμη του κατάσταση, είναι η διαρκή του λειτουργία. Τρέχει διαρκώς. Πυροδοτεί μηνύματα που έχουν να κάνουν με τις εμπειρίες μας. Πολλές από αυτές μπορεί να βγουν εκτός ελέγχου, διότι στην πραγματικότητα η δημιουργία παραλλαγών είναι βασικό χαρακτηριστικό της λειτουργίας του εγκεφάλου. Μπορούμε να το ελέγχουμε και όσο πιο πολύ το ελέγχουμε, τόσο πιο αποτελεσματικοί είμαστε στο να διαχειριστούμε τη συμπεριφορά μας σε σχέση με στόχους. Ναι, αλλά και το νέο, το καινούριο, η αλλαγή έρχεται με την αχαλήνωτη σκέψη, με τη διαφορετική, χωρίς πλαίσια σκέψη. Εντάξει, αυτό είναι μια κοινοτυπία. Αυτό είναι μια κοινοτυπία, διότι ο μεγάλος επιστήμονας, ο οποίος λύνει προβλήματα, έχει αυτή τη διαδικασία υπό πολύ μεγάλο έλεγχο, παρόλο που πολύ συχνά θα το αφήσει να γίνει αχαλήνωτο. Αλλά δεν έρχεται, γιατί μεγάλες ανακαλύψεις δεν έρχονται γιατί ξαφνικά κατέβηκε μια φαϊνή ιδέα. Συνήθως κατεβαίνουν πολλές φαϊνές ιδέες όταν κάνουμε επιστήμη, οι περισσότερες από τις οποίες δεν επιβιώνουν, δεν ευσταθούν. Ναι. Ωραία. Να πούμε λίγο για τα όνειρα, πώς δημιουργούνται και γιατί ταξιδεύει σε αυτούς τους αλόγωτους δρόμους ο νους όταν κοιμόμαστε. Κοιτάξτε, να θυμηθούμε καταρχήν τον παππού του Φρόιντ, έτσι. Ο παππούς ο Φρόιντ, λοιπόν, μας είπε ότι τα όνειρα δηλώνουν επιθυμίες απραγματοποιητές. Ισχύει αυτό και σήμερα στον 21ο αιώνα? Είναι σε μεγάλο βαθμό είναι. Γιατί? Διότι πράγματα τα οποία θέλουμε να κάνουμε μας απασχολούν. Και στον ύπνο ένα βασικό συστατικό της ανθρώπινης νοημοσύνης, ο έλεγχος, είναι εκτός λειτουργίας. Καθώς είναι εκτός λειτουργίας, αυτά τα οποία υπό έλεγχο
τα βλέπαμε, τα σκεφτόμαστε. Για παράδειγμα, σκέφτεται κάποιος ότι του άρεσε μια κοπέλα και θα ήθελε να εμπλακεί μαζί της. Και είναι παντρεμένος. Αυτό δεν θα το πει στη γυναίκα του. Μπορεί να μην το ομολογήσει σχεδόν τον εαυτό του. Mm-hmm. Μπορεί στον ύπνο του όμως να δει ότι έχει σχέση με την κοπέλα. Διότι ο έλεγχος που τον αποτρέπει από το να το ομολογήσει στη γυναίκα του ή να το πει εις επίκον πολλών σε μια ομίγυρη, χάνεται. Και επομένως η σκέψη αυτή βρίσκει την υλοποίηση της στο όνειρο, όχι όπως έλεγε ο Φρόιντ για να ικανοποιηθεί εν μέρη, αλλά γιατί είναι εκεί. Ναι, αλλά υπάρχει ικανοποίηση από τα όνειρα ή υπάρχουν συναισθήματα, δηλαδή νιώθεις ότι βιώνεις ένα πραγματικό... Βεβαίως υπάρχουν, ναι. Διότι ο νους είναι ολικός. Ναι. Βεβαίως και υπάρχει ικανοποίηση. Όχι μόνο, και θυμό μπορεί να νιώσεις και λύπη μπορεί να νιώσεις. Ασφαλώς, ναι. Διότι είναι ολικός, διότι η διασύνθεση αναπαραστάσεων, σκέψεων, είναι σε μεγάλο βαθμό συνειρμική. Έτσι, δηλαδή το ένα φέρνει το άλλο και επομένως εν μέρη μπορεί να βιώσεις τον κόσμο υπό την προοπτική που θα ήθελες να τον ζήσεις στο όνειρό σου, που δεν θα συμβεί στην πραγματικότητα. Αντικαθιστά αυτό το βίωμα του ονείρου, αντικαθιστά σε κάποιες περιπτώσεις τον πραγματικό κόσμο? Όχι. Όχι, συνήθως όχι. Συνήθως όχι. Δηλαδή το άτομο το οποίο είναι αυτοελεγχόμενο και έχει, ας πούμε, τη σχέση του με τον εξωτερικό κόσμο φυσικό και κοινωνικό σε ισορροπία, όχι συνήθως. Το ζεις, το ευχαριστίασαι το βράδυ και την άλλη μέρα... Τελείωσε. Ναι. Συνήθως έτσι ζούμε. Ναι. Ωραία. Κύριε Δημητρίου, υπάρχει ψυχή? Τι ονομάζουμε ψυχή? Τώρα δεν θέλω να μαλώσουμε με τους θεολόγους. Να μαλώσουμε άμα πρέπει, γιατί όχι. Όχι, δηλαδή το λέω αστειευόμενο. Ναι. Κοιτάξτε, υπάρχουν 12 θεοί του Ολύμπου. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή υπάρχει ο Αλλάχ, ναι. Υπάρχει ο Χριστός. Κάποτε προφανώς αυτές οι οντότητες είχαν χρησιμότητα μεγάλη στην προσπάθεια του ανθρώπου να ερμηνεύσει τον κόσμο και να διαχειριστεί τη σχέση του μαζί του. Λοιπόν, το ίδιο και η ψυχή. Η ψυχή, τότε που οι άνθρωποι, οι αρχαίοι Έλληνες μίλησαν για ψυχή, δεν ξέρα καν ποια είναι η λειτουργία του εγκεφάλου. Έτσι. Επομένως, δεν ξέραν ότι αυτό το οποίο έλεγαν ψυχή στην πραγματικότητα είναι η υποκειμενική πλευρά της λειτουργίας του εγκεφάλου. Επομένως, αν με ρωτήσετε εμένα τώρα, ο δικός σου ορισμός για την ψυχή ποιος είναι, ως εξελιχτικός γνωστικός επιστήμονας, θα έλεγα ότι αυτό που λέγεται ψυχή είναι η υποκειμενική πλευρά της λειτουργίας του εγκεφάλου. Όλο το σύστημα των νοητικών λειτουργιών και των βουλητικών τους διαστάσεων, των κινήτρων, των αξιών και ούτω καθεξής, των οποίων έχουμε συνείδηση, ενημερώτητα, για τα οποία έχουμε ενημερώτητα, είναι αυτό που οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν ψυχή. Δηλαδή, και μετά όταν δημιουργήθηκε η επιστήμη για να μελετήσει τα φαινόμενα αυτά, ονομάστηκε ψυχολογία. Επομένως, ήδη και ο όρος ψυχολογία για την επιστήμη, την οποία σπούδασα εγώ. Ναι, γι' αυτό το θέτω το ερώτημα. Είναι εκτός εποχής. Ναι. Έτσι, είναι, με έναν τρόπο είναι εκτός εποχής. Στο μέλλον δεν θα έχουμε ψυχολόγους, λέτε? Κοίταξτε, ήδη μιλάμε για γνωστικούς επιστήμονες, για εξελικτικούς επιστήμονες και ούτω καθεξής. Ο όρος είναι σαφώς εκτός εποχής. Ναι. Διότι η ψυχή, όπως την εννοούσαμε τότε, δεν υπάρχει με αυτή την έννοια. Είναι όλο το σύμπλεγμα των λειτουργιών του νου μας που παράγεται από τον εγκέφαλό μας και έχουμε... ενημερότητα, γιατί έχει μια υποκειμενική διάσταση την οποία βιώνει ο καθένας. Να μου πείτε τώρα μακροπρόθεσμα, έτσι. Δηλαδή, σκεφτείτε τον Άινστάιν. Ποια ήταν η ψυχή του Άινστάιν? Προφανώς η ψυχή του Άινστάιν μπορεί να παραμείνει αιώνια, διότι είναι η θεοσχετικότητα. Όλο το σύμπλεγμα των νοητικών λειτουργιών του Άινστάιν
με τις επιθυμίες του, τις φιλοδοξίες του και το καθεξής, με αυτό που έλεγε ότι θέλει να κατανοήσει τον νου του Θεού, έτσι έλεγε ο Αϊνστάιν, κατέληξε τελικά στη θεωρία της γενικότητας, που ήταν μια μεγάλη ανθρώπινη ανακάλυψη. Ποια ήταν η ψυχή του Αχιλέα, ή ποια ήταν η ψυχή του Αλεξάνδρου, του μεγάλου Αλέξανδρου. Ήταν όλο το σύμπλεγμα των σκέψεων και η ενσυνειδησία που είχε ως προς το ρόλο του για αυτές και την επίδραση που μπορούν να έχουν στον κόσμο, που έκαναν αυτό που έκαναν. Εγώ συνδέω περισσότερο τη ψυχή με τα αισθήματα και τα συναισθήματα, να σας πω την αλήθεια, παρά με σκέψεις και δράση. Είναι διαχώριστα αυτά. Ναι. Είναι η υποκειμενική πλευρά της εμπειρίας μας από τον κόσμο. Έτσι το ορίζω εγώ. Πεθαίνει ο εγκεφαλός μας με το πέρασμα του χρόνου ή αναγεννιέται? Μας είπατε ότι αναπτύσσεται μέχρι τα 20 χρόνια. Πεθαίνει, αλλά... ναι, πεθαίνει. Πεθαίνει. Κοιτάξτε. Ας πούμε, στα 50, εάν κάποιος αρχίζει να απομνημονεύει πράγματα, αναπτύσσει τη μνήμη. Αν αρχίζει να διαβάζει ένα συγκεκριμένο είδος λογοτεχνίας, για παράδειγμα, αναπτύσσει τη φαντασία. Γιατί πεθαίνει? Εγώ λέω αναγεννιέται. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο εγκέφαλος υπόκειται σε εξελικτικές διαδικασίες, εξελικτικές δυναμικές μέχρι την πρώτη νεότητα. Θα έλεγα 20 με 24. Μέχρι τότε σαφώς υπάρχει θετική εξέλιξη. Το πρόσημο των αλλαγών είναι θετικό. Θα έλεγα ότι υπάρχει μια σταθερότητα στην φυσική κατάσταση του εγκεφάλου ως τα 35 περίπου. Και μετά τα 35 αρχίζει η έκπτωση. Δηλαδή ο εγκέφαλος χάνει μάζα, χάνει όγκο, συρρυκνώνεται. Και ξέρουμε καλά ότι μπορεί ως το τέλος της ζωής, αν ζήσει κάποιος ως τα 90, να έχει χάσει το 1 τρίτο του βάρους. Δηλαδή ένα κιλό θα πεθάνουμε, ένα κιλό νου θα πεθάνουμε. Ναι. Υπάρχει μεγάλη έκπτωση. Ναι. Αλλά όμως, προσέξτε, οι λειτουργίες δεν αποδομούνται με τον ίδιο τρόπο με το πέρασμα του χρόνου. Δηλαδή αυτό το οποίο λέγεται ρέουσα νοημοσύνη, που είναι ουσιαστικά η σκληρή συμπερασματική διαδικασία σύνθεσης πληροφοριών για να συνάγει συμπεράσματα για το μη παρόν, αυτή είναι η λειτουργία που επηρεάζεται περισσότερο από όλες. Όπως και κάποιες απόψεις της μνήμης. Και φαίνονται τα αποτελέσματα, αν δείτε τις καμπύλες των αλλαγών με το πέρασμα των χρόνων, ήδη περίπου από τα 50 και χρόνια η εργαζόμενη μνήμη αρχίζει να μειώνεται, η ταχύτητα αντίδρασης αρχίζει να μειώνεται, πράγμα που σημαίνει ότι θέλεις περισσότερο χρόνο να καταγράψεις και να επεξεργαστείς την πληροφορία. Η λύση περίπλοκων νοητικών συλλογισμών αρχίζει να μειώνεται. Όμως, αυτό το οποίο λέγεται αποκρισταλωμένη νοημοσύνη, γνώση δηλαδή, και η χρήση της, μπορεί να συνεχίζει να αναπτύσσεται για πολύ μετά τα 50, μέχρι τα 65-70 και να παραμένει σταθερή για πολύ χρόνο, ακόμα και τότε. Όμως, ακόμα και αυτές οι λειτουργίες, κοιτάξτε, μετά τα 80 όλοι οι άνθρωποι, ή περίπου όλοι, πάνω από το μισό των ανθρώπων, έχουν κάποιο είδους ανιχνεύσιμη νοητική έκπτωση. Κάποιοι των οποίων τα γονίδια ήταν πολύ, πολύ φιλικά μαζί τους, πολύ ισχυρά, θα κρατήσουν το μυαλό τους για πολύ μετά. Αλλά είναι λίγοι αυτοί, δεν είναι πάνω από 10-15%. Ωραία. Τώρα, βλέπουμε ένα παιδί, έναν άνθρωπο με μια αναπηρία στο χέρι, για παράδειγμα, δεν μπορεί να γράψει και ξαφνικά μπροστά με τη βοήθεια ενός υπολογιστή βλέπουμε ότι δίνει εντολές από το μυαλό και βλέπουμε να γίνεται η γραφή στον υπολογιστή. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα? Κοιτάξτε, είναι άλλη δεξιότητα να γράφεις στον υπολογιστή από το να γράφεις στο χέρι. Ναι. Είναι άλλη δεξιότητα, είναι άλλο σύμπλεγμα. Όχι, με τα μάτια είναι αυτά τα τελευταία. Ναι, ναι. Τα τελευταία. Να συνδεθεί κάποιος με έναν υπολογιστή και να κάνει πράγματα τα οποία δεν μπορούσε να κάνει στη φυσική. Φυσικά. Ναι. Α, όχι, εντάξει. Κοιτάξτε, είμαστε στην αρχή αυτού του πράγματος ακόμα. Μα ούτως ή άλλως,
ούτως ή άλλως, και όταν γράφεις, είναι ακολουθία εντολών που προέρχονται από τον εγκέφαλο. Πρώτα συμβαίνει στον εγκέφαλο και μετά στο χέρι. Ναι, αλλά μπορεί να βρει σήμερα η επιστήμη τον νευρώνα, για παράδειγμα, που είναι για τη γραφή και να συνδέσει τον υπολογιστή και μόνο με, τον να με τη σκέψη να γίνει, να γίνει πράξη. Δεν είναι ένας νευρώνας, είναι ένα δίκτυο. Ναι. Ναι, μπορεί να βρει το δίκτυο. Ναι. Δηλαδή είναι νωρίς ακόμα, αλλά θα συμβεί. Θα συμβεί. Ξέρετε ότι... Να πούμε τι περιμένουμε στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον, στην επιστήμη του μυαλού και του νου. Κοιτάξτε, το πρώτο που περιμένουμε είναι τεχνική ευφυΐα ανθρώπινου τύπου, που δεν έχουμε τώρα. Μπορεί να έχουμε θαυμαστά έργα, όπως αυτόματος πιλότους στα αεροπλάνα και τώρα στα αυτοκίνητα. Μπορεί να έχουμε το τηλέφωνο μας να μας βλέπει και να μας αναγνωρίζει και να ανοίγει μόνο σε μας, μόνο από το πρόσωπο μας. Αλλά αυτό δεν είναι ευφυΐα των οργάνων, είναι περισσότερο η ευφυΐα του προγραμματιστή που μετέτρεψε ένα πρόγραμμα σε όρους μηχανολογίας, engineering, και έφτιαξε μια μηχανή που υπακούει σε αυτό. Τεχνητή ευφυΐα θα έχουμε ανθρώπινου τύπου. Θα έχουμε όταν ένα σύστημα τεχνητό, όπως ένας υπολογιστής ή ένα ρομπότ, θα μπορεί να μαθαίνει όπως μαθαίνει ο άνθρωπος και να αποκτά τη δυνατότητα διαχείρισης του απρόβλεπτου από αυτά που έμαθε. Ακόμα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα ή υπάρχει πολύ αρχαϊκά. Αν με ρωτήσετε εμένα αν θα συμβεί, προβλέπω ότι θα συμβεί. Ναι. Και επομένως θα φτάσουμε σε αυτό που φοβόταν ο Στίβεν Χόκινγκ για το λεγόμενη στιγμή του singularity, όπου οι μηχανές θα έχουν υψηλότερη ευφυΐα. Θεωρώ ότι θα φτάσουμε, δεν ξέρω πότε, όχι τόσο μακριά όσο λένε, μπορεί σε 20-30 χρόνια, αλλά θα πάμε σε τεχνική ευφυΐα η οποία θα έχει ανθρώπινα χαρακτηριστικά, ενδεχομένως καθ' υπέρβαση των ανθρωπίνων δυνατοτήτων. Καλά, οι μηχανές θα εξελιχθούν σε τέτοιο βαθμό που η ευφυΐα τους θα νικήσει την ανθρώπινη ευφυΐα? Δεν το αποκλείω εγώ. Ναι. Ναι, δεν το αποκλείω. Οπότε πια θα μιλάμε για διαφορετικού, εντελώς διαφορετικού τύπου κοινωνία, γιατί θα κάνω λίγο χιούμορ. Φανταστείτε ένα σχολείο όπου ο κάθε μαθητής θα έχει επαφή με μια τεχνητή ευφυΐα αυτού του τύπου και ενδεχομένως να μην είναι εξωτερική επαφή διαμέσου ενός υπολογιστή, ενός κινητού του τηλεφώνου, αλλά είναι εμφυδευμένη στον εγκέφαλό του. Τι χρήμα έχουν οι δάσκαλοι όταν συμβεί αυτό, όπως τους ξέρουμε? Φανταστείτε ότι έχουμε ένα σύστημα υπερυπολογιστών που ανά πάση στιγμή μπορεί να αναλύει τον κόσμο και να λαμβάνει αποφάσεις ή να εισηγείται πολιτικές πολύ περισσότερο από οποιονδήποτε πρόεδρο της Δημοκρατίας ή από οποιοδήποτε υπουργικό συμβούλιο. Πώς θα πρέπει να διοικηθεί ο κόσμος και πώς θα πρέπει να επιλέγονται οι άνθρωποι ως ηγεσίες σε αυτόν τον κόσμο? Να μου πείτε τώρα, κάνεις επιστημονική φαντασία. Ναι, αυτό κάνω, αλλά αυτός ο κόσμος είναι κόσμος ο οποίος μας έρχεται, στην πραγματικότητα μας έρχεται, εμείς τον δημιουργούμε. Και δεν θα συγκλίνει μόνο η τεχνητή ευφυΐα με την ανθρώπινη μέσα από τις ανακαλύψεις που τρέχουν, αλλά θα οφείλει να συγκλίνει και η ανθρώπινη ευφυΐα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες αυτών των μηχανών, που δεν θα είναι μηχανές πια με τη συμβατική έννοια του όρου. Mm-hmm. Και αυτό το βλέπετε να έρχεται μετά από πόσα χρόνια? Δεκαετίες. Ναι. Δεκαετίες. Δηλαδή κάποιοι θεωρούν ότι αυτό που λέγεται Artificial General Intelligence, δηλαδή τεχνητή γενική ευφυΐα. Κοιτάξτε, επιμένω για ένα συγκεκριμένο λόγο σε αυτά που έλεγα προηγουμένως. Ότι δεν υπάρχει συστηματική κλπ. Όχι, διότι η γενική νοημοσύνη, η γενική ευφυΐα, G λέγεται τεχνικά από το General, είναι η δυνατότητα διαχείρισης του απρόβλεπτου και είναι αυτό που μετρούν τα τεστ ευφυΐας. Σήμερα, εκείνο στο οποίο συμφωνούν οι τεχνικοί της τεχνητής νοημοσύνης, είναι ότι
δεν έχουμε γενική νοημοσύνη. Και λένε ότι πρέπει να φτιάξουμε τα συστήματά μας για να μπορούν να αποκτούν τεχνητή γενική νοημοσύνη. Δηλαδή, νοημοσύνη που μαθαίνει να διαχειρίζεται το απρόβλεπτο με βάση αυτά που έμαθε ως μια δεδομένη στιγμή. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πολλοί το τοποθετούν να συμβαίνει γύρω στο 2040. Ναι, ωραία. Τώρα, τα συναισθήματά μας είναι παράγωγα του νου, του μυαλού, ναι. Δηλαδή η επιθυμία, ναι. Ο πόνος, η χαρά, ο έρωτας, το μίσος, η αγάπη, ναι. Μελαγχολία, η φιλοδοξία. Ναι. Τα συναισθήματά μας στην πραγματικότητα είναι ένα σύστημα αξιών, δηλαδή το λέω το αξία με την τεχνική, έννοια, έτσι. Είναι ένα σύστημα αξιών για το τι είναι σημαντικό να κάνουμε και τι είναι σημαντικό να αποφύγουμε. Τώρα, κάποια από αυτά έχουν καταβολές φυσικές. Για παράδειγμα, δεν θέλουμε να μας χτυπάνε, γιατί αυτό προκαλεί πόνο. Δεν θέλουμε να φάμε κάτι το οποίο μας χαίρει και ούτω καθεξής. Δεν θέλουμε να αγγίξουμε στο ζεστό, γιατί καιγόμαστε. Αυτά είναι πρωταρχικού τύπου αντιδράσεις συναισθηματικές. Αλλά αυτά μεταδιαπλέκονται σε ολόκληρες ιεραρχίες και δημιουργούν ένα σύμπλεγμα αξιών το οποίο είναι πολύ προσωποποιημένο για τον καθένα μας, αλλά είναι η δυναμική διάσταση, θα έλεγα, της ευθείας μας, έτσι. Γι' αυτό τον λόγο στα ερωτήματα που μου έστειλες, ρωτάς αν σχετίζεται η προσωπικότητα με την ευθεία. Mm-hmm. Πολλές διαστάσεις της προσωπικότητας δεν σχετίζονται με. Για παράδειγμα, αν κάποιος είναι ευερέθιστος, ευέξακτος, δεν σχετίζεται, γιατί μπορεί να έχεις πολύ έξυπνα άτομα που είναι ευέξακτα και μπορεί να έχεις όχι τόσο έξυπνα άτομα που είναι επίσης πολύ ευέξακτα. Ναι, αλλά λέμε ότι τα έξυπνα άτομα είναι και ιδιόρυθμα. Ισχύει αυτό ή είναι μύθος? Κοιτάξτε, όμως τα μεν μπορεί να είναι αυτοελεγχόμενα και επομένως να βάζουν σε κανάλι το ευερέθιστό τους και τα άλλα όχι τόσο. Υπάρχει όμως μία διάσταση, δύο διαστάσεις της προσωπικότητας που σχετίζονται με την ευφυΐα και τις επιδόσεις στην πραγματική ζωή που την απαιτούν. Παράδειγμα, υπάρχει μία διάσταση της ευφυΐας που λέγεται δεκτικότητας της εμπειρίας, openness to experience, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι στην πραγματικότητα η πλευρά της προσωπικότητας που αντανακλά την ευφυΐα μας. Όσο πιο ψηλή είναι η ευφυΐα κάποιου, τόσο πιο δεκτικός είναι στις εμπειρίες. Υπάρχει μια άλλη διάσταση που λέγεται conscientiousness, ευσυνειδησία, η οποία επίσης σχετίζεται με την ευφυΐα. Αυτές οι δύο διαστάσεις της προσωπικότητας, αλληλεπιδρώντας με τη γνωστική πλευρά της ευφυΐας, καταλήγουν σε πολύ ψηλές επιδόσεις στην πραγματική ζωή. Για παράδειγμα, άτομα που έχουν υψηλή νοημοσύνη γνωστικά είναι ανοιχτά στις εμπειρίες και είναι οργανωμένα με βάση τις προδιαθέσεις της συνειδησίας, παίρνουν ψηλούς βαθμούς στο σχολείο. Και μετά έχουν ψηλές επιδόσεις στην επαγγελματική του ζωή. Και ως εκ τούτου έχουν ψηλά εισοδήματα. Και πάει λέγοντας έτσι. Mm-hmm. Επίσης, αυτοί οι άνθρωποι ξέρουμε ότι εμπλέκονται πολύ λιγότερο από άλλους σε περιπέτειες με τον νόμο. Ωραία. Τώρα, καταληκτικά, κύριε Δημητρίου, όλα αυτά που συζητήσαμε, έχουμε καταφέρει να τα συνδέσουμε με κάποιο τρόπο, να τα αξιοποιήσουμε με κάποιο τρόπο στην παιδεία και την εκπαίδευση? Ως ένα βαθμό. Όχι πολύ. Ως ένα βαθμό. Κοιτάξτε, τελειώνω ένα βιβλίο τώρα, ναι. το οποίο θα στείλω στον εκδοτικό οίκο μου, το publisher μου, που είναι ένας αγγλικός οίκος, ο Ράτλιτς, του οποίου ο τίτλος είναι Educating the Developing Mind. Και αυτό το βιβλίο το γράφω με μια σειρά συνεργατών και από την Ελλάδα και από την Κύπρο και από αλλού, όπως είναι η Φιλανδία και το Λουξεμβούργο, όπου προσπαθούμε να μεταφέρουμε αυτή τη γνώση στην εκπαίδευση. Κοιτάξτε, η εκπαίδευση μας είναι πολύ πίσω. Και να μην παρεξηγηθώ, δεν εννοώ την κυπριακή εκπαίδευση. Ναι, ναι, και αυτό δεν είναι προσδιορίσα, είπα γενικά. Η κυπριακή εκπαίδευση δεν είναι πολύ διαφορετική από την υπόλοιπη Ευρώπη. Οι γνώσεις που
υπάρχουν στην εκπαίδευση από αυτή την επιστήμη για την οποία μιλήσαμε σήμερα, είναι 50 χρόνια πίσω. 40-50 χρόνια πίσω. Επομένως, η απάντηση είναι όχι, αυτά δεν είναι ακόμα στην εκπαίδευση. Και δεν είναι στην εκπαίδευση διότι, ξέρετε, με τον τρόπο με τον οποίο πολιτικοποιείται η εκπαίδευση σε όλες τις χώρες, δεν είναι εύκολο να μεταφέρεις καινοτομίες. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημητρίου. Καλό δρόμο σας, σας εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Σας ευχαριστώ και εσάς. Θα ξαναπούμε. Αντίο.